1η-1η-22 σε 40 ισόπωσες δόσεις. Κάποιοι δεν έχουν λάβει την επιστρεπτέα 5. Έχει ακουστεί αρκετά παραδείγματα ότι δεν έχουν λάβει την αποζημίωση ακόμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι λένε ακόμα η κυβέρνηση και η ΑΔΕ ότι πρέπει να περιμένουν για να γίνει η καθάριση των δηλώσεων. Έχει περάσει βέβαια μεγάλο διάστημα από τότε που είχε βγει. Όταν λες καθάριση, τι εννοείς? Να τσεκάνουν τα στοιχεία ότι όντως τα έσοδα της επιχείρησης τα οποία έχουν βάλει μέσα στην πλατφόρμα είναι τα σωστά, ότι δεν υπάρχει κάποια συνδεδεμένη επιχείρηση με τον ΕΤΟΥΝΤΑ. Όλα αυτά ώστε να δώσουν το ποσό που απαιτείται. Μάλιστα. Άρα μπορεί και κάποιοι να μην πάρουν από αυτό. Νομίζω πως όχι. Το μήνυμα τουλάχιστον της απόρριψης το έβγαζε από την πρώτη στιγμή στις επιχειρήσεις, όσες ήταν δικαιούχοι. Απλά ίσως περάσει παραπάνω χρόνο σε κάποιους να γίνει ο έλεγχος όλων των στοιχείων. Η απόρριψη νομίζω δεν θα υπάρξει. Ωραία. Μήπως περιμένουν να εγκριθεί και η 6 και να τα δώσουν όλα μαζί, λέω τώρα εγώ. Δεν έχει ακουστεί ήδη ότι θα ανοίξει και η 7, θα υπάρξει και επιστρεπτέ 7. Ναι. Βέβαια δεν έχει ξαναγίνει να δοθούν μαζεμένα τα ποσά, αλλά κανείς δεν λέει ότι δεν θα συμβεί αυτή τη φορά. Τώρα εγώ το πονηρό μου μυαλό λέει μήπως περιμένουν να εισπράξουν από τα τέλη κυκλοφορίας έτσι ώστε να μπει χρήμα στα ταμεία για να δώσουν. Εντάξει, μπορεί να είναι και μία... Και μια παράμετρο σκεφτεί ότι περιμένουν να μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία του κράτους ώστε να μπορέσουν να διαθέσουν και στους δικαιούχους της επιστρεπτέας 5. Βέβαια, η επιστρεπτέα 5 ήταν βάση χρημάτων και που είχαν λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κράτος. Επομένως, θα έπρεπε αυτό να έχει άμεσα πληρωθεί οι δικαιούχοι της αποζημίωσης επιστρεπτέας. Γιατί τα πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κράτος μας. Ναι. Τι λέει αυτό δηλαδή, ότι θα τα δώσουν σε εμάς όλα? Οι οδηγίες αυτές είναι όμως. Ναι, μπορούν να ελεγχθούν. Νομίζω πως ναι. Ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση, η οποία είναι σε μια κατάσταση η οποία υπόρνει συγκεκριμένη, γιατί δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα δεδομένο ποσό για κάθε χώρα. Νομίζω ότι ο έλεγχος θα είναι πιο σκληρός αυτή τη φορά από ό,τι ξέραμε τα παλιότερα, τα ΕΣΠΑ και όλα αυτά τα προγράμματα. Ναι. Πώς μπορεί να γινόταν η κατανομή των πόρων. Ωραία, για να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πάμε στα ενοίκια, τα οποία υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ένα μαγαζί, ένα σπίτι και νοικιάζουν και ζουν προφανώς από αυτό το ενοίκιο, το οποίο δεν θα το παίρνουν από εδώ και πέρα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Γνωρίζουμε σίγουρα. Στα σπίτια, ας πούμε, να πάμε στα σπίτια, τι γίνεται? Είναι το ίδιο στα ενίκια, είτε είναι μισθωτής, είτε επαγγελματική στέγη, είτε εργαζόμενος, ο οποίος είναι πρώτη κατοικία, ναι, και έχει τεθεί σε αναστολή. Ναι, ναι. Είναι η ίδια απόφαση. Ωραία, για να δούμε. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι είναι μειωμένο το ενίκιο για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Ψηφίστηκε ο νόμος που αναφέρει και για το Μάρτιο ότι θα γίνει χρήση του μέτρου. Ναι. Υπάρχει. Τέλος Φλεβάρι λήγει οι αιτήσεις COVID των ιδιοκτητών ακινήτων για τον μήνα Ιανουάριο. Επομένως, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα πληρωθούν τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, το κράτος μας. Θα πάρουν και τα δύο ενίκια μαζί? Του Ιανουαρίου πρώτα. Α. Μετά του Φλεβάρι οι δηλώσεις COVID θα γίνουν μέχρι τέλος Μαρτίου. Και οι πληρωμές θα γίνεται κάθε 10 του επόμενου μήνα αφού λήξουν οι δηλώσεις COVID. Και πώς θα ζήσει αυτός που δεν το παίρνει το ενίκιο στην ώρα του? Ο οποίος, ξέρεις γιατί σε ρωτάω, υπάρχουν μερικοί ηλικιωμένοι μόνοι τους, οι οποίοι έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια και έχουν αποκτήσει ένα κίνητο. Ναι. Ξέρεις ότι αυτές οι περιπτώσεις στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές. Ναι. Οι οποίοι ζουν προφανώς από αυτά τα έσοδα, από τα ενίκια. Δίνουν στα εγγόνια τους χαρτζηλίκι, θα πάνε να αγοράσουν κάτι, θα βοηθήσουν τα παιδιά τους. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό είναι δύσκολο, όμως βέβαια είναι σίγουρα δύσκολο. Και για το κράτος όμως να δώσει τα χρήματα δηλαδή στην ώρα τους, εφόσον απαιτείται ότι πρέπει να γίνει και η δήλωση COVID. Είναι γενικά λίγο τα χρονικά περιθώρια που στενεύουν και δεν μπορεί να υλοποιηθεί και να πληρωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο μήνα που τρέχει και απαιτείται η μείωση. Μάλιστα. Είναι τα χρονικά περιθώρια που στενεύουν και δεν μας αφήνουν να γίνουν όλα αυτά. Εσύ, σαν ένα. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές ότι στο στούντιο του ΚΙΣ βρίσκεται ο οικονομολόγος λογιστής Θοδωρής Γιαννόπουλος. Εσύ που παρακολουθείς καθημερινά την κατάσταση και έχεις και ένα μεγάλο πελατολόγιο με ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές σου εκφράζουν και την αγανάκτησή τους. Δεν νομίζω να είναι κάποιος χαρούμενος από όλη αυτή την κατάσταση. Όχι.
Όχι. Για περιέγραψέ μας λίγο την κατάσταση εσύ, πώς τη βλέπεις και πώς την ακούς μέσα από ένα λογιστικό γραφείο. Αυτό που τρομάζει πιο πολύ αυτή τη στιγμή τους επιχειρηματίες είναι η αβεβαιότητα το τι θα ακολουθήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προγράμματα, κάποιες αποφάσεις του κράτους οι οποίες δίνουν μία ανάσα, όπως είναι τα ενίκια, τα μειωμένα, η αναστολή των εργαζομένων, η επιστρεπτέα προκαταβολή, κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ. Ο όλος φόβος είναι το τι θα γίνει αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά τα πακέτα βοήθειας προς αυτούς. Δηλαδή από τον 1η-1η του 2022 θα υπάρχει ρευστότητα ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες, θα μπορέσουν να καλύψουν τυχόν την επιστρεπτέα προκαταβολή που πήρανε. Εκεί πρέπει να υπάρξει και λίγο από το κράτος μια βοήθεια, όσο είναι εύκολο, γιατί και αυτή δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Τώρα δεν μπορούμε να ρίξουμε ευθύνες και στο κράτος ότι δεν έχει φερθεί σωστά μέχρι στιγμής. Αλλά όλος ο φόβος των επιχειρηματιών είναι το τι θα γίνει και αν θα υπάρχει ρευστότητα να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Ναι. Θόδωρε, αν μπορείς να φέρεις το μικρόφωνο λίγο προς τα εσένα. Ακόμα εκεί, ακόμα λίγο εκεί. Ωραία. Τώρα είναι μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε σε άλλα θέματα που έχεις ετοιμάσει για μας. Γνωρίζουμε επίσης πάλι ότι έγινε παράταση του μέτρου αναστολής και για τον μήνα Μάρτιο για τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενους σε αναστολή, οι οποίοι θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα καλυφθούν οι εργοδοτικές φορές από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα λάβουν το ποσό της αποζημίωσης 534 ευρώ. Περιμένουμε όμως βέβαια και εκεί την υπουργική απόφαση που να διευκρινίζει τους κωδικούς δραστηριότητας που θα μπορούν να βάλουν τους εργαζόμενους σε αναστολή και κάποιους άλλους όρους. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ, το οποίο για μένα το πιο σημαντικό που υπάρχει είναι η σύσταση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop για κάποια καταστήματα του λιανικού εμπορίου, γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι η κατάσταση θα τίνει να γίνει μέσω του διαδικτύου όλα αυτά. Επομένως υπάρχει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν είτε σύσταση, είτε δημιουργία e-shop, είτε αναβάθμιση του ήδη πάρχοντος όσοι έχουν. Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και είναι μέχρι τον Τρίτο, λίγο να το σημειώ, είναι μέχρι 24 Τρίτου του 2021. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα δοθεί κάποια παράταση βέβαια. Αυτό θα βοηθήσει κάποιον που έχει ήδη επιχείρηση και θέλει να δημιουργήσει ένα e-shop, ναι, δεν είναι. Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πλέον... Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι, okay, δημιούργησες ένα e-shop, σου δώσε το κράτος τα χρήματα βάσει του προγράμματος για να, για να δημιουργήσεις ένα e-shop. Επειδή πλέον έχουν όλοι, για να σε δει κάποιος από το διαδίκτυο, πρέπει να πληρώσεις πολλά χρήματα. Σίγουρα, αλλά αν δεν κάνεις και αυτή την κίνηση και το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων το κάνει, έχεις μείνει πολύ πίσω, επομένως έχεις χάσει και νόμιμο παιχνίδι. Ωραία, σαν μια σύγχρονη επιχείρηση λοιπόν πρέπει να έχεις. Πρέπει να γίνει και εφόσον δίνεται αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή, όπως και σε χρηματοδοτείται, έως και 5.000 ευρώ για να φτιάξεις νέο e-shop, νομίζω ότι αξίζει. Ναι, γιατί τέλος... αν δεν γίνει, έχεις μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τους άλλους. Στο τέλος θα βγάζουμε βόλτα τα σκυλιά μας, το σκύλο μας στην πλατεία μόνο. Δεν θα βλέπουμε τα καταστήματα που υπάρχουν γύρω μας. Όχι, θα χαθεί όλη, νομίζω, και αυτή, ειδικά στην επαρχία που υπάρχει, αυτή η προσωπική σχέση, το να πας στο κατάστημα, να μιλήσεις με τον... Δυστυχώς όμως, ειδικά βλέποντας με την πανδημία, η κατάσταση θα πάει σε αυτό το μοτίβο. Μάλιστα. Υπάρχει και το άλλο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί κάποιος να... αυτό είναι καλό πρόγραμμα, θεωρώ. Δεν ξέρω τώρα τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει αυτά τα χρήματα. Να βαθμίσει το σπίτι του με... Ναι, νομίζω είναι το εξοικονομώ κατοίκον. Εξοικονομώ κατοίκον, είναι, ναι. Είναι για αναβάθμιση του σπιτιού, ώστε να κάνουν κουφώματα, μόνο ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα το Μάρτιο νομίζω θα... Ναι, νομίζω είναι το Μάρτιο. Είχε ανοίξει κάποια στιγμή και πιο πριν, είχαν κάνει παράπονα και οι μηχανικοί, γιατί είναι το αντικείμενο πιο πολύ μηχανικό να υποβάλουν το φάκελο, γιατί είναι όλα αυτά. Ναι. Τους είχαν βάλει και τους ανθρώπους πολύ στενά περιθώρια. Είναι ένα καλό πρόγραμμα. Βέβαια, έχει κάποια εισοδηματικά κριτήρια, έχει κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά αξίζει. Αφορά όμως κατοικίες. Ναι, αυτό. Νομίζω τώρα τα αρχές Μαρτίου θα βγει αυτό, ναι, και αυτό αξίζει. Ναι. Έχουν απορροφητικότητα τα προγράμματα γενικώς, αυτά το επιμελητηρίο, ας πούμε, εδώ στην περιοχή ή άλλα προγράμματα τώρα στην εποχή του COVID, ή αυτά που ζητάνε
είναι πάρα πολλά και συνήθως ένας μέσος Έλληνας έμπορος δεν διαθέτει αυτά τα χαρτιά για να μπορεί να το πάρει. Όχι, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίοδο τα προγράμματα και γενικά τα χαρτιά που χρειαστήκαν και όλα τέτοια ήταν πράγματα τα οποία μπορούσε ο κάθε επιχειρηματίας να προσκομίσει, επομένως να κάνει την αίτησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στα κάστρο προγράμματα και να περιμένει τα αποτελέσματα να δει. Δεν ήταν δηλαδή προγράμματα τα οποία ζητούσαν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να φέρει ο επιχειρηματίας. Δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Τουλάχιστον προσαρμοστήκανε στα δεδομένα της εποχής για να βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούσαν. Ναι. Άρα είχαν απορροφητικότητα, ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα. Εσύ πιστεύεις ότι με τη μικρή σου εμπειρία ότι η κατάσταση μπορεί να επανέλθει? Εδώ έχουμε και ένα μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό, τεράστιο πλήγμα, το οποίο είναι η βιομηχανία της χώρας και εστίαση. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να επανέλθει η κατάσταση? Και να επανέλθει, γνώμη μου, θα πάρει αρκετά χρόνια. Πρέπει να γίνουν πράγματα, πρέπει να αποκτήσει πάλι ο καταναλωτής την εμπιστοσύνη του, ψυχολογία, ώστε να αρχίσει να κινείται πάλι η αγορά. Όσον αφορά τον τουρισμό, που η χώρα μας κατά μεγάλο ποσοστό έχει έσοδα από αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι θα αυξηθεί σε σχέση με τους άλλους πλάτες πιο εύκολα, γιατί στις ξένες χώρες νομίζω είναι πιο μπροστά όσον αφορά κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν θα είμαστε, θα αργήσει βέβαια αρκετά, αλλά θα αυξηθεί σε σχέση με το λιανικό εμπόριο, με την εστίαση πιο γρήγορα. Πιστεύεις ότι θα επανέλθει δηλαδή κάποια στιγμή? Όχι γρήγορα, αλλά σίγουρα, και σίγουρα πιο γρήγορα από άλλους τομείς, όπως είναι η εστίαση, το λιανικό εμπόριο. Γιατί μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού μας έχει να κάνει με χώρες του εξωτερικού, οι οποίες θεωρώ ότι θα μπουν πιο εύκολα σε ρυθμούς κανονικότητας όπως ήμασταν πριν. Αυτή την εποχή υπάρχουν προγράμματα που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για να πάρει χρήματα, που έχει απώλειες μεγάλες λόγω του COVID? Υπήρχε η αίτηση της μη επιστρεπτέας προκαταβολής που ήταν της, ναι, περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο έχει λήξει από τα μέσα περίπου Ιανουαρίου. Αναμένονται τώρα τα αποτελέσματα και υπάρχουν από εκεί πέρα κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία είναι για νεοσύστατες επιχειρήσεις να κάνουν σύσταση, κατά πόσο βέβαια ο καθένας τώρα σκέφτεται να κάνει σύσταση νέας επιχείρησης, ή για βοήθεια ήδη υπάρχουσας, αλλά με χρονικό διάστημα να έχει κάνει έναρξη εντός 18 μηνών. Δεν μιλάμε δηλαδή για επιχειρήσεις που είναι 5 χρόνια λειτουργία τους και πάνω. Μάλιστα. Ελάχιστα δηλαδή. Δεν... Και ποιος έχει αυτή τη στιγμή τη διάθεση να επενδύσει όταν δεν υπάρχει σταθερότητα? Ναι, βέβαια. Δηλαδή να πάρει, ωραία, να πάρει κάποια χρήματα από κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Θα πρέπει όμως να δαπανίσει ένα μέρος κεφάλαιο δικό του. Ναι, και πού θα έχει αυτό το κεφάλαιο να το δαπανίσει? Και να το έχει, θα κάνει το άνοιγμα αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει κάποιος να κάνει αυτή τη στιγμή. Ενώ να αναβαθμίσει κάποιος την υπάρχουσα επιχείρηση, νομίζω ότι αξίζει πιο πολύ. Εσείς αντιμετωπίζετε έτσι ανθρώπους αγανακτισμένους που ζητάνε τη βοήθειά σας? Θεωρώ ότι θα υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, έτσι δεν είναι? Σίγουρα υπάρχουν, γιατί αν σκεφτείτε ότι η κυβέρνηση μέσα στην περίοδο της πανδημίας, αυτόν τον ένα χρόνο περίπου, θα σας πω το αυτό, έχει βγάλει 1.500 περίπου εγκυκλίους και αποφάσεις. Επομένως, ένας φορολογούμενος και να θέλει κάπως να ενημερωθεί για όλη αυτή την κατάσταση, χάνεται. Επομένως, απευθύνεται να τον βοηθήσουν ο λογιστής του, κάποιος συνεργάτης του. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και κουράζονται με όλη αυτή την κατάσταση. Έχουν απογοητευτεί αρκετά. Έχει πέσει η ψυχολογία τους, ναι, δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Το αντιμετωπίζετε εσείς στο γραφείο, ναι, θεωρώ. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις επιχειρηματίες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ήταν κύριοι, ήταν στις υποχρεώσεις όλα εντάξει, είχαν άλλη διάθεση, ότι αρχίζουν σιγά σιγά και σκέφτονται μέχρι και το λουκέτο κάποιοι. Μάλιστα. Γιατί όταν τα έξοδα δεν θα βγαίνουν, θα το σκεφτεί πολύ πιο έντονα. Και είναι και το ψυχολογικό κομμάτι ίσως, το οποίο... Πολύ σημαντικό. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα εμείς και έναν ψυχίατρο εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ, ο οποίος θα μας αναλύσει κατά πόσο έχει επηρεάσει αυτή η κατάσταση τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, γιατί και για τον, και για τον το αναλύσει και ένας ψυχίατρος είναι πρωτόγνωρο και για αυτόν, δεν έχει ξανασυμβεί δηλαδή. Σε όλους τους τομείς και στην, ναι, οικονομία και σε όλοι, είναι πολύ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ επομένως ότι αν δεν πάρει ψυχολογία ο κόσμος, εμπιστοσύνη δηλαδή να δει ότι έχουν σταθεροποιηθεί τα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα αναστρεφτεί το κλίμα στην αγορά. Με τις δόσεις αυτές που έχουν παγώσει, τι έχει γίνει?
Με δελτίο τύπου που μας ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, γνωρίζουμε ότι οι δόσεις θα πάρουν παράταση μέχρι και 31 Δεκάτου του 2021 και μετά ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να ρυθμίσει τα ποσά να πληρώσει ξανά τις δόσεις του. Ήταν μέχρι 30 Τετάρτου, βέβαια αναμένουμε την επίσημη απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σε δελτίο τύπου από τον Υπουργό Οικονομικών. Τα οποία μπορεί να αλλάξει κιόλας, δεν το ξέρω. Μπορεί να μην ισχύσουν και είναι απλά λεγόμενα τα οποία έχουν γίνει. Ναι, δεν είναι. Βέβαια, θεωρώ ότι επειδή ο αριθμός των κρουσμάτων μεγαλώνει αντί να μικραίνει, σίγουρα θα παραταθούν και τα lockdown γενικότερα. Ήδη ακούγεται ότι έχει πάει σίγουρα μέχρι τις 15 Μάρτη. Έχει κλειδώσει μέχρι εκείνο το διάστημα σίγουρα, ναι, και αναμένεται. Βέβαια, μέχρι τώρα όποιο δελτίο τύπου έχει ακουστεί είτε από το Υπουργείο Εργασίας είτε Οικονομικών έχει ψηφιστεί. Η αλήθεια είναι αυτή ότι ό,τι έχει ανακοινωθεί έχει υλοποιηθεί και βάσει νόμου. Ωραία. Οπότε να μην ανησυχούν οι πληττόμενες επιχειρήσεις. Σωστά. Δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις αυτό. Όχι, αφορά τις πληττόμενες. Εντάξει, αφορά το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων όμως. Αφορά το μεγαλύτερο, ναι, μέρος των επιχειρήσεων. Ότι έχουν παγώσει οι και θα οι δόσεις να ρυθμιστούν από την κρίση. Αυτές είναι οι δόσεις από την κρίση. Τις δόσεις που αφορούσαν τον Μάρτιο, ναι, Μάρτιο και Ιούνιο του 2020. 120 δόσεις και οι 120 δόσεις ή μόνο. Όλες οι δόσεις αυτές που υπήρχαν. Όλες οι δόσεις σε εφορία, σε ΕΦΚΑ. Και το ίδιο περιμένουμε να ανακοινωθεί και για τις ασφαλιστικές εισφορές και για το ίδιο διάστημα και για αυτοπαράταση. Δηλαδή να πάνε όλα μαζί μέχρι 31 Δεκάτου. Να πάρουν 8μηνη παράταση από αυτή που ήδη υπήρχε. Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια εκεί έχουμε ένα κενό λίγο όσον αφορά τις ρυθμίσεις των φυσικών προσώπων. Ενός ιδιώτη π.χ. που μπορεί να έχει κάποιες οφειλές, αυτή τη στιγμή επικρατεί ότι αν χαθεί μία ρύθμιση, έστω 12 δόσεων, το κράτος δεν σου δίνει τη δυνατότητα να ξανακάνεις νέα ρύθμιση. Αυτό δηλαδή πρέπει λίγο να διορθωθεί. Ναι, κατάλαβα. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα άτομα, αυτά φυσικά πρόσωπα μπορεί να έχουν τεθεί σε αναστολή και το εισόδημά τους να έχει περιοριστεί και να παίρνουν ένα ποσό των 534 ευρώ. Δεν είναι. Με δηλαδή, τα ασφάλιστρα τι γίνεται. Αυτός που είναι κλειστός και πρέπει να πληρώνει γύρω στα 300 ευρώ το μήνα, δεν ξέρω πόσο είναι. Για το ΕΦΚΑ. Ναι, ναι. Δεν έχει δοθεί καμία παράταση. Αυτό σήμερα μάλλον στα. Και αφού είναι κλειστός, πού θα βρει χρήματα να τα πληρώσει. Το ΕΦΚΑ είναι το μόνο που μετά από την περίοδο της πρώτης καραντίνας τον Ιούνιο δεν έκανε καμία διευκόλυνση ούτε καν παράταση. Σήμερα σχετικά αναρτήθηκαν τα διδοποιητήρια του Ιανουαρίου, τα οποία είναι να πληρωθούν μέχρι 5 Τρίτου, τα οποία δεν έχουν ούτε μείωση. Αν κάποιος δεν το καταβάλει εμπρόθεσμα δεν έχει τη μείωση καθόλου. Το οποίο είναι λίγο παράλογο, ειδικά πόσο μάλλον για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις τους είναι κλειστές. Ναι. Πρέπει λίγο αυτό να το κοιτάξουν. Σου λέει πλήρωσέ τη με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Εγώ έτσι το βλέπω, ότι κάπως έτσι σκέφτεται. Σίγουρα στο σκεπτικό είναι γι' αυτό. Γιάδης. Ότι αφού θα πάρει επιστρεπτέα, θα μου δώσει κάποια πίσω με τις ασφαλιστικές εισφορές. Πάρει να στα δίνω, μου τα δίνει πίσω. Αυτό είναι. Ναι. Και να επιστρέψει και το 50% από 1η-1η του 22. Έτσι. Για να το επιστρέψουμε. Βέβαια, στις περιπτώσεις πανδημίας, οι οποίες δεν έχουμε ζήσει εμείς, υπάρχουν νόμοι, οι οποίοι όμως πας εκεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να δικαιωθείς, που για να πας εκεί πρέπει να έχεις... Πόσο είναι εύκολο να πάει ένας επιχειρηματίας, ναι, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μιλάμε τώρα, θα πρέπει να πάει μια εταιρεία η οποία θα είναι μεγάλη, με μεγάλους τζίρους, ναι, με όλα αυτά. Γιατί λογικά σε μια πανδημία μηδενίζονται όλα, δηλαδή δεν πληρώνεις τίποτα. Anyway, αυτό αφορά τους νομικούς. Σίγουρα και όχι εμάς. Και πάμε τώρα να κλείσουμε με τα τέλη κυκλοφορίας. Ναι, είναι να καταβληθούν μέχρι τέλος του Φλεβάρη. Είχε δώσει μια παράταση, ναι, δύο μήνες, ήταν 31 Δεκάτου, δώσανε δύο μήνες παράταση. Δεν θα δοθεί περαιτέρω, θεωρώ. Ναι. Επομένως, μέχρι τέλος του μήνα είναι να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι την Κυριακή και ας μην είναι εργάσιμη. Ναι. Βέβαια, εκεί πάει το κομμάτι ότι αν γίνει ηλεκτρονικά η πληρωμή από το e-banking του κάθε φορολογούμενου, η πληρωμή ξέρουμε ότι η τράπεζα το μεταφέρει και το θεωρεί ότι έγινε 1η Τρίτου. Δηλαδή, αν η πληρωμή γίνει 28 Δευτέρου, η τράπεζα την πιάνει την επόμενη εργάσιμη και τη μεταφέρει. Επομένως, καλό είναι να γίνει μέχρι αύριο, γνώμη μου. Γιατί το τραπεζικό σύστημα την πάει την πληρωμή μία μέρα την επόμενη συνεργάσιμη, όταν πέφτει Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και πληρώσει την Κυριακή, θα είναι εκπρόθεσμος. Αυτό είναι με την τράπεζα, νομίζω ότι το πάει αν γίνει μετά τις 6 το απόγευμα, το πάει την επόμενη μέρα. Της Κυριακής. Ναι. Δηλαδή,
για να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Δεν έχουν όλοι χρήματα, να ξέρεις, να πληρώσουν αυτά τα τέλη κυκλοφορίας. Ή μέχρι την Κυριακή στις 6. Γιατί οποιαδήποτε συναλλαγή στο τραπεζικό σύστημα μετά τις 6 λαμβάνει ότι γίνεται την επόμενη μέρα. Και τώρα, μα πάμε και κάνουμε την πληρωμή μας 6,5 ώρα, η πληρωμή θα φανεί ότι έγινε την επόμενη. Επομένως, καλό Ωραία. Είναι η πληρωμή να γίνει μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Ωραία. Όσοι δεν έχουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, διπλασιάζεται το ποσό, δυστυχώς. Διπλασιάζεται το ποσό. Όσοι δεν έχουν να πληρώσουν και έχουν διάθεση να κατεβάσουν πινακίδες. Ανοίγει η εφαρμογή και γι' αυτό, το οποίο θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά η κατάθεση, ναι, για κατάθεση στις πινακίδες. Για Άρα... κάποιο χρονικό διάστημα, μετά να μπορεί ο φορολογούμενος να τα ξαναπάρει και να κινείται. Άρα μπαίνει στο MyCar. Και κάνει κατάθεση, είναι απλή η διαδικασία, για να κάνει κατάθεση των πινακίδων του οχήματος που δεν θα χρησιμοποιήσει για κάποιο διάστημα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Νομίζω ότι ενημερώσαμε αρκετά το. Δεν ξέρω αν έχουμε αφήσει κάτι το οποίο θέλεις να προσθέσεις. Όχι, νομίζω ότι. Καλύψαμε. Ναι. Θα τα λέμε πιο συχνά εδώ. Νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και εγώ αλλά και εσείς ακροατές που τον ακούσατε, Θοδωρή Γιαννόπλο, οικονομολόγος λογιστής με το δικό του γραφείο εδώ, το οικογενειακή επιχείρηση στην Καλαμάτα, ο οποίος μας ενημέρωσε για όλα αυτά που πολλοί από εμάς μπορεί να είχαμε ερωτηματικά, μπορεί να θέλαμε περισσότερες πληροφορίες. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ανανεώνουμε πολύ. Το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Θα δούμε πότε θα είναι αυτή, όταν χρειαστεί βέβαια, για να μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στον ΚΙΣ. Να ευχαριστήσω και τον Μανώλη Σπογιουργάκη για τη βοήθειά του σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση. Τη συνέντευξη του Θοδωρή Γιαννόπουλου μπορείτε να την παρακολουθήσετε και μετά από ώρα στη σελίδα μας στο Facebook και σε FM 89 Καλαμάτα. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο εδώ στον ΚΙΣ 89. Έχουμε και διαφημίσεις από ό,τι βλέπω.